Σας και καλώς ήρθατε σε ένα έκτακτο βιντεάκι εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα έκανα, ότι το είχα στο πρόγραμμα. Αλλά σας μίλησα πριν λίγες ημέρες ότι πήγα σε πλαστικό και αφαίρεσα την ελιά μου εδώ με λέιζερ. Και έγινε στο Instagram, το έλα να δεις. Σας έκανα ιστορία που σας έλεγα, κάντε λίγο υπομονή και θα σας μιλήσω σε λίγες ημέρες, γιατί πραγματικά ήθελα να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη πάνω στο θέμα. Ήθελα να αφαιρέσω και. Πώς λέγεται, τη γαζούλα, το τσιρό, το τέλος πάντων το αυτοκόλλητο που έχω εδώ, για να μπορέσω να σας δείξω και αποτέλεσμα, αλλά πραγματικά γίνεται ένας χαμός πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλετε πάρα πολύ να αφαιρέσετε ελιές με λέιζερ από ό,τι κατάλαβα. Και επιμένατε πάρα πολύ στο να σας πω ποιος είναι ο γιατρός και να σας μιλήσω για την εμπειρία μου, οπότε δεν μπορώ να περιμένω. Και απλά θα σας μιλήσω δύο φορές για αυτό το θέμα. Δηλαδή θα σας κάνω τώρα ένα βίντεο μόνο για την αφαίρεση της ελιάς και μετά στα vlog, σε κάποιο από τα επόμενα βίντεο τέλος πάντων, θα σας δείξω και την πορεία εδώ πέρα της αφαίρεσης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, θα σας πω λίγο την ιστορία, θα προσπαθήσω να βρω κάποιο βίντεο ή κάποια φωτογραφία να σας βάλω να δείτε την ελιά μου, να τη θυμηθείτε, που όσες με παρακολουθείτε χρόνια σίγουρα κάτι θα θυμάστε εδώ πέρα ότι υπήρχε. Θέλω να σας πω ότι αυτή την ελιά την έχω από τότε που θυμάμαι πραγματικά τον εαυτό μου, πραγματικά όμως. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μικρότερη δεν την ήθελα καθόλου να την έχω. Εκνευριζόμουν πάρα πολύ που την έχω, τη συγκεκριμένη ελιά. Πολλές φορές έβρισκα μπλουζάκια τα οποία ήταν πιο ανοιχτά και δεν τα έπαιρνα γιατί δεν μου άρεσε που φαινόταν η ελιά μου. Αργότερα όμως, εκεί γύρω στα 18 νομίζω, συμφιλιώθηκα με αυτή την ελιά γιατί έχασα. 18-19 ήμουν νομίζω, μπορεί και 20, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, έχασα τη γιαγιά μου η οποία είχε ακριβώς την ίδια ελιά, ακριβώς το ίδιο σημείο και συμφιλιώθηκα μαζί της γιατί κάθε φορά που την έβλεπα μου τη θύμιζε και μου άρεσε εν τέλει να την έχω. Όμως το τελευταίο διάστημα, κάθε φορά που η πιτζάμα μου είναι λίγο πιο ανοιχτή ή το μπλουζάκι μου, ο Αλέξανδρος δεν ξέρω τι παθαίνει με αυτή την ελιά και πάει συνέχεια και τη σκαλίζει. Και πέρα από αυτό έχουν υπάρξει 2-3 φορές που έχει πιαστεί είτε κάποιο κολλιέ είτε με το σφουγγάρι στο μπάνιο είχα πρόβλημα και ήμουν πάρα πολύ προσεκτική και με τα κολλιέ. Μία μέρα πιάστηκε ένα κολλιέ και κόντεψα να λιποθυμίσω. Αν δεν ήταν ο Κανάκης στο σπίτι να με βοηθήσει, νομίζω θα με είχαν βρει τέζα εδώ μέσα. Δεν θα είχα επικοινωνία με το περιβάλλον. Γιατί πιάστηκε με έναν τρόπο που δεν μπορούσα μόνη μου να το διορθώσω. Χρειαζόμουν βοήθεια. Και μόλις είδα στο καθρέφτη τι έχει συμβεί, τρελάθηκα. Γιατί εγώ τράβαγα το κολλιέ και έλεγα τι. Που κόλλησε και μόλις συνειδητοποίησα δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Το σοκ μου, θα ανατριχιάζετε τώρα που σας το λέω, αλλά θέλω να σας διηγηθώ ότι έχει γίνει. Τέλος πάντων και πήγα και την είδα, την είχα ξαναδεί και στο παρελθόν τη συγκεκριμένη ελιά μου, είπαν ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ελιά η οποία μπορεί να αφαιρεθεί, δεν χρειάζεται καν βιοψία, αλλά αυτό εδώ το σημείο, στο στήθος δηλαδή, στο στέρνο εδώ, ό,τι αφαιρείς, ακόμα και τσίμπημα κουνουπιού, όπως μου είπε ο πλαστικός που εμπιστεύτηκα και πήγα και την αφαίρεσα, μπορεί να σου αφήσει σημάδι. Τέλος πάντων, εγώ είχα αρχίσει να το σκέφτομαι και να λέω τώρα τι να τη βγάλω και να μου μείνει τόσο σημάδι. Και μετά λέγα τι σημάδι είναι αυτό που μπορεί να είναι τόσο έντονο που να με ενοχλεί εμφανισιακά. Αλλά λέω είναι καλύτερα να συνέχεια ερεθίζω μία ελιά και να έχω αργότερα ένα πρόβλημα ή καλύτερα να έχω ένα σημάδι. Τέλος πάντων, πήγα σε δερματολόγους, πήγα σε δύο πλαστικοί, είδανε τη συγκεκριμένη ελιά και το πήρα πάρα πολύ ξαφνικά απόφαση αρχές της χρονιάς και είπα ότι αυτή η ελιά πρέπει να αφαιρεθεί, γιατί εκεί λίγο μέσα στις γιορτές είχα πάλι έναν τραυματισμό και λέω πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η ελιά. Ρώτησα τη Μαρίλη. Η Μαρίλη είναι ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά ξέρει τα πάντα. Ό,τι και να τη ρωτήσεις, μπορεί να σου βρει λύση για ό,τι θες. Ειδικά για τους γιατρούς, την εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια. Ό,τι γιατρό μου έχει προτείνει είναι κορυφή. Και μου πρότεινε έναν γιατρό που θα σας γράψω κάτω στην περιγραφή τα στοιχεία του, γιατί έχει γίνει ο κακός χαμός. Μου ζητάτε πάρα πολύ να σας πω σε ποιον γιατρό εγώ αφαίρεσα την ελιά. Ο γιατρός είναι ο κύριος Φλώρος. Έχει το ιατρείο του πάνω στην Κηφισίας, είναι ακριβώς δίπλα από ένα ξενοδοχείο. Ποιο ξενοδοχείο είναι αυτό τώρα, πώς κόλλησα έτσι. Η Κηφισίας 49 στο κέντρο είναι. Θα σας γράψω όλα τα στοιχεία κάτω, τηλέφωνα κλπ. Πήγα εγώ στο ραντεβού με τον γιατρό, αλλά με το σκεπτικό ότι δεν θα αφαιρέσω ελιά, ήρθα να τη δούμε και βλέπουμε. Μπαίνω μέσα στο ιατρείο, λέω γεια σας γιατρέ, κοιτάει την ελιά, δεν χρειάστηκε ο άνθρωπος να τη δει με τίποτα παραπάνω και μου λέει αυτή είναι μια πάρα πολύ εύκολη ελιά που μπορεί να αφαιρεθεί. Μου εξήγησε και μου έκανε γνωστά το σημάδι που μπορεί να μείνει και ό,τι μου είχαν πει και όλοι οι υπόλοιποι γιατροί, μου εξήγησε ακριβώς τι και πώς κλπ. Όμως μου είπε ότι επειδή μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς νηστέρια κλπ. Ανατριχιάζω μόνο που τα λέω εγώ αυτά, αλλά μπορεί να αφαιρεθεί με λέιζερ, δεν θα χρειαστεί καν
ράματα, οπότε έχουμε πιο πολλές πιθανότητες να μην αφήσει κάποιο σημάδι. Το βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί και μου είπε ότι υπάρχουν και λύσεις ακόμα και για το σημάδι. Τέλος πάντων, του λέω του γιατρού πότε μπορούμε να έρθω να την αφαιρέσουμε. Μου λέει πότε μπορείς εσύ. Λέω οπότε θέλετε. Μου λέει γιατί να σε ξαναφέρω, δεν θέλεις τώρα. Τέλος πάντων, ξάπλωσα εκεί στο χώρο που έχουν, που είναι σαν έτσι ένα μικρό χειρουργείο τέλος πάντων. Όχι χειρουργείο, αλλά είναι ένας χώρος έτσι που κάνουν τις επεμβάσεις. Μου κάνανε την αναισθησία την τοπική, με την οποία δεν κατάλαβα τίποτα. Τι να σας πω, πιο πολύ πονά στο κουνούπι παρά σε αυτό. Και ξεκινήσαν οι άνθρωποι να κάνουν τη διαδικασία. Λοιπόν, θα σας βάλω εδώ πέρα κάποια πλάνα που μου τράβηξε η βοηθός του γιατρού και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν βλέπει το βίντεο, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Οπότε θα παρακολουθήσετε κάποια πλάνα από εκείνη τη στιγμή. Σας προειδοποιώ ότι φαίνονται πράγματα τα οποία όσες φοβάστε να τριχιάζετε, μην τα δείτε. Μην τα δείτε, κάντε skip. Θα σας πω σε ποιο λεπτό να κάνετε skip. Θα σας γράψω εδώ σε ποιο λεπτό σταματάνε αυτά τα πλάνα για να μπορείτε να κάνετε skip και να μην το δείτε. Μην μου μπείτε μετά κάτω τα σχόλια και μου πείτε «Α, τι μας έδειξε, σαν να τριχιάσαμε, κάναμε». Λοιπόν, έγινε η αναισθησία, πάρα πολύ ωραία, έγινε όλη η διαδικασία. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ένιωθα ότι υπάρχει κάποια κίνηση εδώ, αλλά μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Πραγματικά τίποτα άλλο. Δεν πόνεσε καθόλου να σας λύσω τις απορίες σας, γιατί οι πιο συχνές απορίες, οι απορίες σας ήταν ποιος γιατρός είναι, πώς την αφαίρεσα, αν πόνεσα. Ο γιατρός είναι ο κύριος Φλόρος, θα σας γράψω από κάτω όλα τα στοιχεία. Δεν πόνεσα καθόλου, καθόλου, σας το λέω εγώ που είμαι με αυτά, ξέρετε, δεν μπορώ. Δεν πόνεσα καθόλου και η αφαίρεση έγινε με λέιζερ. Θα σας βάλω εδώ πέρα μία εικόνα, μία φωτογραφία από την επόμενη μέρα, το πώς ήταν η ελιά μου. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχει ένα καπαλάκι. Εγώ αύριο θα αφαιρέσω, όπως μου είπε ο γιατρός, τη γάζα και θα ξεκινήσω να βάζω μία κρέμα, τέλος πάντων, που μου είπε. Και σε 20 μέρες θα πάω απλά ξανά να τη δούμε. Χαίρομαι που έχω κάνει τη διαδικασία, είτε μείνει σημάδι είτε δεν μείνει σημάδι. Ο γιατρός μου μίλησε ότι και σημάδι να μείνει, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Θα το συζητήσω, δεν το συζήτησα περαιτέρω, γιατί πραγματικά νομίζω πως στη δική μου φάση, που ήταν μια ηλιά η οποία συνέχεια πληγωνόταν, έπρεπε να βγει είτε μείνει σημάδι είτε δεν μείνει σημάδι. Δεν ήταν δηλαδή αισθητικό το κομμάτι, γιατί πλέον είχε σταματήσει να με ενοχλεί και δεν με ένοιαζε. Για τα νυχτά μου τα μπλουζάκια έβαζα, το είχα ξεπεράσει αυτό που είχα μικρότερη. Όμως δεν είναι καλό να σκαλίζει συνέχεια μια ηλιά και να την πληγώνεις. Η μισή ήταν και στον αέρα, να σας πω την αλήθεια, οπότε έπρεπε κάτι να κάνω, έπρεπε να γίνει κάτι με αυτή την ηλιά. Οπότε, σας έχω λύσει όλες τις απορίες πάνω σε αυτό το κομμάτι και απλά αν θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τα βίντεό μου που θα σας δείχνω και θα σας ενημερώνω συνέχεια για την εξέλιξη της αφαίρεσης. Και επίσης θέλω να σας πω ότι η φωτογραφία που είδατε εσείς εχθές είναι ένα τσικ καλύτερα σήμερα που έβγαλα τη γάζα και την είδα. Δηλαδή έχει αρχίσει αυτό το λεγόμενο κάπαλο, που δεν λέγεται, κάπως αλλιώς λέγεται, αλλά εγώ θα το πω κάπαλο τώρα γιατί έτσι το ξέρω. Έχει αρχίσει να φεύγει, να μικραίνει, τέλος πάντων, να πουλώνεται εκεί το σημείο. Και αυτά. Αυτό ήθελα να σας πω. Ήθελα να κάνω αυτό το μικρό βίντεο. Μιλάω για 10 λεπτά μικρό βίντεο, τέλος πάντων, γιατί ήθελα να σας λύσω αυτές τις απορίες, ήθελα να σας διηγηθώ λίγο έτσι το τι έγινε, μετά εννοείται κανονικά γύρισα σπίτι μου, απλά προσέχω μην το βρέξω, και τον Αλέξανδρο σήκωσα, για τις δουλειές μου έκανα ούτε πόνο. Θα σας πω, το βράδυ αφού πέρασε η νάρκωση, απλά ένιωθα, όχι όμως συνεχόμενα, με έπιανε, με άφηνε μετά για κάποια λεπτά, με ξαναέπιανε για τίποτα, 2-3 δευτερόλεπτα, με έπιανε σαν να... Πώς νιώθεις τη ζέστη που σε χτυπάει ο ήλιος πάνω στο δέρμα? Αυτό δεν ήταν κάψιμο, ήταν αυτή η ζέστη που νιώθεις τον ήλιο να σε ακουμπάει πάνω στο δέρμα σου. Αυτό σε εκείνο μόνο το σημείο. Ούτε πόνο, ούτε φαγούρα έχω για την ώρα. Τίποτα, τίποτα. Ανώδυνο, με το λέιζερ πλέον νομίζω είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Μαρίλη μου σύστησε ένα γιατρό που έχει λέιζερ και εκείνος θεώρησε ότι μπορεί να γίνει η αφαίρεση με λέιζερ. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας έχω αφήσει και τα στοιχεία του γιατρού. Αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί, να κλείσετε ένα ραντεβού, να δει κάτι που σας προβληματίζει. Κάποια ηλιά βασικά που σας προβληματίζει. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες κόσμο που θέλει να αφαιρέσει ηλιές, έτσι, για εκατοντάδες. Και καλά κάνετε. Αν είναι κάτι που σας ενοχλεί, εννοείται και πολύ καλά να κάνετε να το αφαιρέσετε. Αυτά. Ελπίζω να ήταν βοηθητικό το βίντεό μου και μείνετε συντονισμένοι για τη συνέχεια, γιατί μόλις βγάλω εδώ τη γαζούλα, εννοείται θα σας δείξω την εξέλιξη. Σας φιλώ, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο και εμείς θα τα πούμε πάλι
την ημέρα που τα λέμε κάθε εβδομάδα. Τετάρτη στις 12. Φιλάκια.